Ήταν λίγο, νιώσαμε λίγο διαφορετικά, αλλά είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Όσον αφορά το θέμα με το σπίτι, μας αρέσει και στα παιδιά αρέσει και στη γυναίκα μου αρέσει. Και βοηθήκατε, ο κόσμος βοήθησε. Το ότι, να, δεν μπορώ να πεις, είναι λίγα τα λόγια, δεν μπορώ να τα περιγράψεις τη βοήθεια του κόσμου καταρχάς. Ήταν και ηθικά και ψυχολογικά, τι να πω, δηλαδή υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις, δηλαδή είναι κάτι το αδιανόητο. Αυτό το σπίτι σας ταιριάζει, σας βολεύει, βολευτήκατε, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία μεθαύριο. Ναι. Όλα πήγανε καλά. Αρκετά καλά. Η υπόθεση του καμένου σπιτιού που βρίσκεται. Ακόμη είναι στο ανακριτικό. Πόρισμα δεν έχετε πάρει ακόμα. Πόρισμα δεν έχουμε πάρει ακόμα. Τρεις μήνες μετά δεν έχετε πάρει. Όχι. Πόρισμα. Για ποιο λόγο σας έχουν πει? Είναι στο ανακριτικό γιατί πιστεύω ότι, όπως όπως μου λέει και ο δικηγόρος, είναι ότι συνέπεσαν το θέμα, η θερινή περίοδος των φωτιών και έχει σταματήσει μάλλον. Εσείς ακόμα πιστεύετε μέσα σας ότι έχει γίνει κάτι πέρα από τη θέλησή σας και δεν είναι ατύχημα δικό σας, κάτι που δεν ευθύνεστε εσείς? Ναι. Βέβαια. Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι το ιδέα. Ναι, αυτό το πιστεύουμε. Και ξεκινάνε τα παιδιά στο σχολείο, ένα νέο ξεκίνημα. Mm. Πείτε μας λίγο, η προσαρμογή των παιδιών στο καινούριο σπίτι, στο καινούριο περιβάλλον, πώς ήτανε και πώς θα είναι η χρονιά, πού θα πάει η Έφη, πού θα πάει η μικρή? Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολη γιατί πρέπει να συνηθίσουν τα παιδιά, άλλο να βρίσκεις σε ένα σπίτι με μια αυγή και άλλο να βρίσκεις σε ένα διαμέρισμα το οποίο... Και ήταν και όλη τους τη ζωή σε αυτό το σπίτι, έτσι. Δεν ξέρανε άλλο περιβάλλον, δεν γνωρίζανε κάτι άλλο και τους ήταν, ειδικά στο μωρό, ήταν αρκετά δύσκολο να προσαρμοστεί. Και στην προσωρινή φιλοξενία που μας είχε προσφέρει η συνυφάδα μου, μετά στο σπίτι εδώ που ήρθαμε, ήταν αρκετά δύσκολα. Πάντως, για τα παιδιά. Να πούμε το σπίτι είναι κεντρικά, έτσι είναι, εδώ στην Μπουλούκου. Και είναι ακριβώς δίπλα από το σχολείο. Έχει υποστηρίξει μεγάλη όμως και από το Δήμο και από ιδιώτες ψυχολόγους, για να μπορέσουν λίγο τα παιδιά να συνέρτωνε. Εν τω μεταξύ, προσφέρθηκε και η σύγχρονη αγωγή με δωρεάν φιλοξενία της Μπέμπας όσο ήμασταν στο περίπτερο, για να μην είναι το παιδί στον ήλιο. Θυμάστε τότε που είχαμε κάνει το ρεπορτάζ, δηλαδή, εντάξει, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να... Ειρήνη, μάμα, με δεις, μάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί πριν από ένα μήνα περίπου, χάσαμε 100 συνανθρώπους, έγινε παρόμοια ο περιστατικός στο Μάτι. Εσείς, βλέποντας όλο αυτό στην τηλεόραση, πώς νιώσατε που είδατε από τη μία στιγμή στην άλλη οικογένειες να βρίσκονται στον δρόμο χωρίς κεραμίδι και μάλιστα μάθαμε ότι μέσα στο πρόβλημα το δικό σας βρήκατε το κουράγιο και την όρεξη και τη θέληση και βοηθήσατε κι εσείς. Ναι. Πώς ήταν αυτή, όταν βλέπατε τα σπίτια να καίγονται, τι μνήμες σας ξύπνησαν? Συμπόνια. Συμπόνια και το ξαναζήσαμε μαζί τους. Γι' αυτό και κινητοποιηθήκαμε κι εμείς να προσφέρουμε ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε από τη μεριά τη δικιά μας. Τώρα που έχετε πάρει το δρόμο σας για μια επόμενη μέρα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ή κάποιοι φορείς που πραγματικά βρέθηκαν, πραγματικά, όχι τυπικά, βρέθηκαν στο πλευρό σας? Αρκετοί. Νιώθετε την ανάγκη να πείτε σε κάποιους, έστω και ένα ανώνυμο ευχαριστώ? Ναι. Τους ευχαριστούμε γιατί ήταν αρκετοί, ακόμη και μέχρι πρόσφατα, δηλαδή συνέχισαν να προσφέρουν. Ανώνυμα με. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον Δεσπότη, διότι χωρίς τον Δεσπότη δεν τα είχαμε ούτε ψυγείο, ούτε πλυντήριο, ούτε κουζίνα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Χίλια ευχαριστώ στην Εκκλησία για την υποστήριξη που μας έδωσε, τρόφιμα, μας έδωσε πράγματα, δεν έχω λόγια. Αλλά πάνω από όλα τις ηλεκτρικές συσκευές τις οποίες είχαμε ανάγκη και δεν είχαμε τα λεφτά να τα πάρουμε αυτά, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνανε οι συνάνθρωποι μας εδώ από την Καλαμάτα και μας προσφέρανε σε ρουχισμό και σε παιχνίδια για τα παιδιά και έτσι ήταν λίγο πιο ανώδυνο όλο αυτό που ζήσαμε. Διότι δεν λέω αλλαγή περιβάλλοντος, ναι. Πληγή, στενοχώρια, ναι. Αλλά τι να εξηγήσεις τώρα στο παιδιά μου, δεν είσαι να του πάρεις ένα παιχνίδι να παίξει? Τι να εξηγήσεις τώρα σε ένα παιδί που ξαφνικά δεν έχει ρούχα, δεν έχει πάνες, δεν έχει τίποτα? Μπορεί να αλλάζαμε διευθύνσεις εν καιρό και να, ώσπου να βρεθούμε σε αυτό το σπίτι εδώ και να έχουμε κατασταλάξει κάπου.
αλλά τουλάχιστον είχαν τα ρούχα τους, είχαν το φαγητό τους, είχαν τα παιχνίδια τους που είναι το πιο σημαντικό. Καταφέρανε, δετήκανε με παιχνίδια, έχουν τώρα τα δικά τους τα κουτσούνια που λέμε και κοιμούνται με αυτά. Νιώσανε τη ζεστασιά που χρειάστηκε. Χίλια ευχαριστώ μια κυρία η οποία μας πρόσφερε τα έπιπλα που είναι για το παιδικό δωμάτιο, μας πρόσφερε ένα πολύ χαμηλό μονό κρεβατάκι με μια σιφουνιέρα και μια βιβλιοθήκη που ήταν πολύ επίγουσα για τη μεγάλη μου κόρη την Έφη. Τικούνια που μας πρόσφερε μια καλή φίλη μας, μια γειτόνισσα, και από το πρώτο βράδυ η μπέμπα μου είχε που να κοιμηθεί. Τι να σας πω, χωρίς τικούνια δεν ξέρω τι θα έκανα. Το πάρκο που μας δώσανε και όλο ένα πάρκο μετά που μας δώσανε για να έχω να το παίρνω μαζί μου, να μπορώ να βολεύω το παιδί μαζί μου, διότι κακά τα ψέματα εμείς οι εργαζόμενες μητέρες είμαστε λίγο, τι να σας πω, όταν έχουμε και παιδιά. Πηγαίνουμε παντού τα παιδιά μας σαν βαλιτσούλα και αν δεν έχουμε άνεση μαζί μας και δεν έχουμε πολλά πράγματα μαζί μας για να βολέψουμε τις ανάγκες τους, τα παιδιά στενοχωριούνται και υποφέρουν. Οπότε να περάσουμε το μήνυμα ότι ακόμα και αν η ζωή στα φέρει και φτάσει στο μηδέν, η αναγέννηση μέσα από τις τάχτες γίνεται. 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 Όταν υπάρχει αγάπη, όλα γίνονται τελικά. Και καλή τέλεση. Αγάπη και συμπόνια. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ από την αγάπη που δέχτηκα από όλους, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που μου φέρνανε πράγματα στο περίπτερο, περνάγανε τη δική τους οντίσια. Είχαν δικά τους προβλήματα σοβαρά. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς είχαν προβλήματα σοβαρά υγείας. Τους εύχομαι να γίνουν καλά. Ναι, ήταν άτομα με τις πλημμύρες. Ήτανε άνθρωποι οποίοι και ακόμα περνάνε δύσκολα. Και έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση και επειδή βρέθηκαν, μπόρεσαν και συμπονέσανε. Θέλω να τους ευχαριστήσω από το βάθο της καρδιάς μου. Τους εύχομαι να είναι καλά. Να μην ζήσουν αυτό που ζήσαμε εμείς. Να τους ευχαριστήσω για τη συμπόνια και τη συμπαράσταση που δώσανε και στο Μάτι και στο Μαραθώνα πάνω στην Αθήνα και κάναν το κατοίκον τους. Και ελπίζω αυτή η ανθρωπιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή να συνεχίζει να υπάρχει και να μεγαλώνει. Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Μητροπολίτη και όλους το Δήμο Καλαμάτας και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο κύριο Μπουζάνη. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω όλους τους απλούς πολίτες που ηθικά και μας συμπαραστάθηκαν και με διάφορα πράγματα που μας έστειλαν. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω την επιχείρησή μου Λωτός, την οποία εργάζομαι, για τη βοήθεια που μου πρόσφερε και ανέχτηκε την απουσία μου τόσων ημερών. Και τρομερή συμπαράσταση. Και από τους πελάτες του μαγαζιού ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Μάνα, πατέρας, δεν στέκονται έτσι. Πραγματικά, τρομερή συμπαράσταση, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τους εργοδότες του άντρα μου και τους συγγενείς των εργοδοτών του άντρα μου. Κάτι το απερίγραπτο, κάτι το απίστευτο, τους συνεργάτες μου από το περίπτερο, το σχολείο μου, στο οποίο έχω το κηλικείο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλες αυτές τις μανούλες που πηγαίνουν τα παιδιά τους μαζί με το παιδί μου. Όλα αυτά τα παιδιά από τα σχολεία που μας γράψαν, όλες αυτές τις ευχητήριες κάρτες. Τις έχω κρατήσει, παιδιά, να ξέρετε όλες, και τις κρατάω και ώρες όσες τις διαβάζω, να ξέρετε. Και συγκινούμε. Χίλια ευχαριστώ. Και τελειώνω να με συγχωρήσουν κάποιοι που μάλλον θα τους έχω ξεχάσει. Αλλά εδώ βάζω και ιστερόγραφο και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς, το Μυθινία Live, για όλη τη συμπαράσταση και την κινητοποίηση που έκανε προς εμάς και συνεχίζει να κάνει και για το έργο που παράγει και ας το λάβουν κάποιοι για να δείξουν ότι υπάρχουν άνθρωποι και όχι μόνο κανάλια και εφημερίδες και υπάρχει και βοήθεια και από το ίντερνετ και ας μπαίνουν μέσα και να βλέπουν ιδιαίτερα στο Μεσσηνία όλη τη βοήθεια και τα νέα που προσφέρει σε Μεσσηνία.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Ναι. Η αγάπη, ειδικά η δική σας και η κινητοποίηση ήταν μοναδική. Είμαστε καλά. Ναι, και ελπίζω να μην έχουμε άλλες πίκρες. Το ελπίζω και καλή χρονιά να έχουν, καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά.